Νιοφύτου ακόμα πάνω στη γραμμή, η γυναίκα περιμένει 25 λεπτά. Γεια σας κυρία Νιοφύτου, εγώ ευθύνομαι για αυτή την καθυστέρηση. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα Κατερίνα μου. Απλά είμαι στον δρόμο για το βλέπω. Το βλέπω. Σταματήσατε και να πούμε και στους τηλεθεατές ότι εσείς κάνετε carpooling, γιατί δεν ήσασταν μόνοι σας στο αυτοκίνητο, έχετε και τις συναδέλφους σας, αλλά κατέβηκαν για να κάνουμε αυτή τη σύνδεση και μπράβο σας. Είδατε το παράδειγμα. Αλλά έρχεστε, έτσι, έρχεστε από άλλη πόλη, δηλαδή. Από Εσόμπρος Παραλίμνη. Είδατε ρε παιδιά, είναι αυτό που σας έλεγα. Λοιπόν, μια χαρούμενη μέρα. Και για τον... Πείτε μου. Χαρούμενη. Υπήρξε μια ευχάριστη έκπληξη, μπορώ να πω. Εμφανίστηκε ένα βοηθός Γενικός Εισαγγελέας χθες στην πρώτη εμφάνιση ενώπιον του εφετείου, ο οποίος εκπροσώπησε την νομική υπηρεσία και ο οποίος είχε δηλώσει ότι συμφωνεί ότι η ποινή που έχει επιβάλει το μόνιμο κακουργιοδικείο Λεμεσού θα έπρεπε να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρξει αναστολή, ήδη έχει συμφωνήσει με τη θέση μας, μάλιστα, με τα όσα έλεγα τόσες μέρες, ότι η ποινή θα έπρεπε να ανασταλεί. Να αναφέρω ότι η έφεση καταχωρηθήκε με δύο λόγους έφεσης. Ο πρώτος λόγος έφεσης αφορούσε το ύψος της ποινής. Ο δεύτερος λόγος έφεσης αφορούσε το αίτημα μας για αναστολή των 2,5 ετών. Εν ώψη του ότι ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας ανάφερε ότι συμφωνεί ότι θα έπρεπε να ανασταλεί, αποσύρθηκε ο πρώτος λόγος έφεσης. Άρα, τώρα τι ακολουθεί για να ξέρουμε για τον κύριο Χρυσάνθο. Τώρα τι θα κάνει, πού είναι, πού βρίσκεται και πού θα πάει. Ο κύριος Χρυσάνθος βρίσκεται στα κρατητήρια της Αδέλε Μεσού. Ναι. Δεν έχει μεταφερθεί στις κεντρικές φυλακές. Θα πρέπει να τονίσω ότι η αστυνομία βοηθάει πάρα πολύ σε σχέση με το να του δίνεται η ευκαιρία να τον επισκέπτονται γιατροί, γίνεται έλεγχος της πίεσης τους κτλ. Επειδή από το εξιτήριο που έχει πάρει από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού υπήρξαν αυστηρές οδηγίες, τόσο οδηγίες, ναι, τις οποίες πράγματι η αστυνομία τηρεί, έχει δώσει όλη την καλή της διάθεση, έχει δείξει τον ανθρώπινο της χαρακτήρα και πραγματικά ευχαριστώ την αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού, αλλά και τον αρχηγό αστυνομίας που έχει δείξει αυτόν τον ανθρώπινο χαρακτήρα πλέον, ναι, προς σε αυτόν τον συνάνθρωπο μας, τον παππού. Έτσι. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε όλα να πάνε όπως πρέπει να πάνε. Κυρία Νιοφύτου, ήταν ένας δύσκολος δρόμος. Τελευταίος φοιτής του δικαστήριου, ναι, θα αναμένουμε. Έτσι. Θα καταχωρήσω τα διαγράμματα εντός 7 ημερών ως οδηγίες του εφετείου. Και τότε θα μας καλέσει το εφετείο για να λάβουμε την απόφαση. Ωραία, θα είμαστε να το παρακολουθούμε. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν.